διορθώσω τα παιδιά, όντως προσβάλλονται λιγότερο από όσο ξέρουμε ως τώρα. Δεν έχει αποδειχθεί όμως ότι μεταδίδουν πιο πολύ την νόσο στους ενήλικες από ό,τι ενήλικες. Υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι μάλλον μεταδίδουν λιγότερο στους ενήλικες, αλλά αυτό είναι ενδείξεις. Πάντως σίγουρα δεν είναι πιο μεταδοτικά από ότι είμαστε εμείς οι ενήλικες. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα με τα σχολεία, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και ένα παιδί να προσβληθεί από τον κορονοϊό θα μπορούσε να γίνει σημείο διασποράς για την οικογένειά του και κυρίως για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δεν ξεχνάμε ότι η δομή της ελληνικής οικογένειας έχει ως αναπόσπαστο κομμάτι τους παππουδογιαγιάδες. Και βλέπουμε και αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που διαμορφώνεται σιγά σιγά, κάποιοι γονείς να μην κατανοούν τον κίνδυνο και κάποιοι παππουδογιαγιάδες να λειτουργούν περισσότερο ευαίσθητα, με περισσότερη ευαισθησία, με αποτέλεσμα να εκτίθενται στο ιό αν το εγγόνι τους είναι ένας φορέας. Τι συμβουλεύετε τώρα που θα ανοίξουν και τα σχολεία? Είναι δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αν τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο και να ενδεχομένως να πάρουν τον ιό. Ενδεχομένως βέβαια. Σαφώς πρέπει να πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Ζητούν το σχολείο. Δεν μπορεί να μπουν στη γυάλα και να κάτσουν στη μέσα στο σπίτι μέχρι να περάσει αυτή η μπόρα που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Άρα λοιπόν το πρώτο, τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Πρέπει να πάνε στο σχολείο και να πάνε στο σχολείο. Τώρα το δεύτερο κομμάτι που βάζετε είναι εντάξει, καταλαβαίνω το φόβο με τους παππούδες. Όμως δεν μπορεί κανείς να κρατά τα παιδιά μέσα στο σπίτι για να μην κολλήσει ο παππούς. Ο παππούς σας κάτσει λίγο μακριά, γιαγιά. Επειδή είπατε για νήπια, θέλω να ξεκαθαρίσω τα νήπια, δεν είναι πιο βαριά η ηλικία για τον κορονοϊό. Ίσως ήταν πολύ μικρά βρέφη να είναι τα μηνών, δηλαδή παιδιά, να είναι κάπως αυξημένο κινδύνου. Όμως τα άλλα παιδιά, τα νήπια στους παιδικούς σταθμούς, στο δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο, είναι παιδιά που θα το περάσουν ελαφριά, αν το περάσουν. Άρα λοιπόν, ένα, να μάθουν τα μέτρα, καλό είναι αυτό. Αλλά δεύτερον, να είναι κάπως πιο χαλαρά τα παιδιά πάντα. Μιλώ για παιδιά προς Θεού. Βεβαίως. Κατανοούμε απόλυτα. Άρα στα παιδιά είμαστε πολύ πιο, ας πούμε, μην το πω χαλαρή, είμαστε πολύ πιο ήπιοι στις προσεγγίσεις μας, στα μέτρα προστασίας. Διότι ακριβώς τα παιδιά, και αν το περάσουν, θα το περάσουν ήπια.